Η Σπίνα Λόγκα, το νησί που έχει γράψει τη δική του ιστορία, κατάφερε και αυτό το διαφορετικό καλοκαίρι να αντισταθεί στις δυσκολίες με ένα άκρος ικανοποιητικό αριθμό επισκεπτών να περνά απέναντι για να βρεθεί στα χνάρια των λεπρών και να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Εκτιμάται ότι για το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο οι επισκέπτες ήταν συνολικά 40.000, την ώρα που το περσινό καλοκαίρι είχαν αγγίξει τους 142.600. Και αν η μείωση είναι μεγάλη, παρέμεινε πόλος έλξης. Είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με τα στοιχεία της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου, το νησί ξεπέρασε σε επισκεψιμότητα ακόμη και το ανάκτορο της Κνωσού. Μάλιστα, η πανδημία φαίνεται πως αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για πολλούς Έλληνες και διακριτικούς να επισκεφθούν για πρώτη φορά το νησί των Λεπρών. Η χρονιά όντως, όπως είπες, είναι περίεργη. Ο κόσμος είναι λιγοστός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που υπήρχε παλαιότερα, η κίνηση ή η ανακατοσούρα που γινόταν. Έχει μεγάλη μείωση, περισσότερο από 50 με 60%. Τώρα πόσος κόσμος πάει εξαρτάται μια μέρα με την άλλη, αλλά πολύ λίγος τέλος πάντων. Συγκριτικά με τις άλλες χρονιές δεν μπορούμε να συγκρίνομαι σε τίποτα. Τα Σαββατοκύριακα είναι λιγάκι πιο καλή κατάσταση? Επειδή φαίνονται μερικοί Έλληνες εδώ, ντόπιοι, ξέρω εγώ, ανεβαίνει λίγο το ποσοστό που μεταφέρονται. Οι ελπίδες όλων πλέον στρέφονται στο επόμενο καλοκαίρι με την προσδοκία πως οι δύσκολες καταστάσεις και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού θα έχουν περάσει στο παρελθόν.